Πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει σχέδιο για την ανάταση και την ανασυγκρότηση της Κρήτης, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη. Όπως είπε ο κύριος Καραμαλής, ο βόρειος οδικός άξονας θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα κέρδη ελληνικών ομολόγων, ενώ η κατασκευή του θα ξεκινήσει το νωρίτερο το 2022. Θα πρέπει να δούμε αν με επιστροφές κάποιων χρημάτων από τις κεντρικές τράπεζες, τις λεγόμενες επιστροφές των κεντρικών τραπεζών, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Είναι ένα δύσκολο τεχνικά έργο, το οποίο θα αρχίσει να κατασκευάζεται το νωρίτερο το 2022, διότι δεν υπάρχει καμία μελετητική ωριμότητα. Νωρίτερα, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΚΚΕ είχε επισημάνει ότι ο ΒΟΑΚ παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του όπως φτιάχτηκε πριν από 50 χρόνια. Θα είναι με σύμβαση παραχώρησης, θα είναι με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα συμπεριλαμβάνει κρατικό δανεισμό, θα είναι μέσω ΕΣΠΑ, θα είναι λίγο απ' όλα. Δυστυχώς η διαφωνία μας είναι ότι εμείς θέλουμε τους ιδιώτες μέσα στον δρόμο και θα σας ανακοινώσω κιόλας ότι άμεσα θα ξεκινήσουν και οι πρόδρομες εργασίες στο αεροδρόμιο του Καστελίου, οι οποίες και αυτές είχαν κολλήσει για 2 χρόνια και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, που και αυτό είναι ένα έργο με σύμβαση παραχώρησης. Αυτή είναι η διαδικασία στην Ευρώπη, να έχουμε τους ιδιώτες μαζί με το κράτος να συμμετέχουν στη δημιουργία μεγάλων έργων υποδομής. Στο θέμα της χρηματοδότησης του ΒΟΑΚ αναφέρθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας σε απάντηση που έδωσε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανούσου Βολουβάκη. Στο τελευταίο Eurogroup αναγνωρίστηκε η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώθηκε η πρόοδος που έχει συντελεστεί και αποφασίστηκε η εκταμείευση του δεύτερου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους συνολικού στους 767 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνεται και η αποδέσμευση της δεύτερης δόσης από τα κέρδη των ΑΝΦΑΣ και ΣΥΜΠΗΣ. Αποδέσμευση που επίσης, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, είναι χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, όπως είχαν τεθεί στην προηγούμενη κυβέρνηση.